Ενδεικτικό, Γιάννη, της έκρηξης της ενδοοικογενειακής βίας είναι πως χθες καταγράφηκαν 141 περιστατικά σε όλη την χώρα. Σημειώθηκαν 73 συλλήψεις, από τις οποίες 28 στην Αττική, ενώ 5 θύματα ζήτησαν να διαμείνουν σε δομή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, περίπου 6 γυναίκες κάθε μία ώρα έπεσαν χθες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και να δούμε αναλυτικά τις καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα αναλυτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την περιφέρεια και όχι μόνο, είναι και η Αττική. Ακριβώς, είναι στην Αττική 60 οι καταγγελίες, στην Θεσσαλονίκη 16, στη Θράκη 14, στο Βόρειο Αιγαίο 4, στην Δυτική Μακεδονία 4, Δυτική Ελλάδα 5, στην Ήπειρο 1, στην Θεσσαλία 7, στο Ιόνιο 9, Κεντρική Μακεδονία 8, Κρήτη 6, Νότιο Αιγαίο 6, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 5. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αστυνομική περιφέρεια που να μην έχει καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και συμπληρωματικά σε όλα αυτά τα στοιχεία να προσθέσω, Γιάννη, και την καταγγελία που έκανε τη Δευτέρα μια 49χρονη γυναίκα στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατήγγειλε τον σύζυγό της για βιασμό, απειλή και εξύβριση. Ο 46χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.